Στο δεύτερο γύρο πρέπει. Κρίνεται ο Δήμος Πεντέλης, Ναι. Κύριε Δημαρχέ. Γιατί είστε εσείς και η κυρία Δήμητρα Κεχαγιά. Η κυρία Κεχαγιά, ναι. Γιατί να ψηφίσουν εσάς όμως. Να σας πω. Ο Κλισθένης και ο κομματοκεντρισμός που τοποθετήθηκε σε αυτές τις εκλογές είναι κάτι που άρχισαν να δείχνουν ότι η αυτοδιοίκηση σταδιακά οδηγείται σε χειρότερες μέρες. Σε αυτή τη διαδικασία το να διοικήσει κάποιος σήμερα ένα Δήμο με αυτή τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου... Πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας και την αντιπολίτευση, έτσι δεν είναι, και όχι μόνο. Όχι τώρα. Μπορεί να έχει και αντιπολίτευση στην πλειοψηφία. Οπωσδήποτε. Δηλαδή τώρα... Ναι, ξέρω, να είναι δήμαρχος ο κύριος Τεργίου και οι δημοτικοί σύμβουλοι αυτοί που παίρνουν όλοι μαζί τις αποφάσεις να είναι την αντιπολίτευση. Έτσι. Και να μην τον αφήνουν να κάνει τίποτα. Μάλιστα. Τίποτα. Θεωρώ η δρομολόγηση του Κλισθένη ότι τίναξε τον αέρα την αυτοδιοίκηση και φάνηκε αυτό τώρα στην προεκλογική περίοδο. Βλέπεις, ας πούμε, κάθε Δήμο 7, 8, 10, 14. 19 έχει στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι φοβερό. Ποια έργα θα γίνουν στην Πεντέλη, εφόσον έχουν, δηλαδή, το έχετε στο πρόγραμμά σας και εφόσον εκλέγετε, θα τα προχωρήσετε. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να σας πω ότι όταν παραλάβαμε αυτό το Δήμο με την ένταξη στην καλλικρατική διακυβέρνηση, ήταν για μένα μια έκπληξη οικονομική κατάσταση στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων. Ήταν ένα χρέος 14 εκατομμύρια. Το ξεχρεώσαμε. Το μηδενίσατε, έτσι. Και αυτή τη στιγμή βοήθησε βέβαια και η πατρίδα με αυτά τα προγράμματα, τα ληξιπρόθεσμα που δινόντουσαν από την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 εκατομμύρια ευρώ στην πάντα, ένα καλό κομμάτι που μπορούμε να επενδύσουμε και μπορούμε να δρομολογηθούμε στη φάση ανάπτυξης που ήδη την ξεκινήσαμε. Εμάς, ιδίως, αν μου επιτρέπετε, κυρία Γιακομή, ως Δήμο, μας βοήθησε πάρα πολύ και η Περιφέρεια Αττικής και κατορθώσαμε... Είχατε καλή συνεργασία με την Περιφέρεια. Άριστη. Εδώ, απέναντί σας είναι. Απέναντι είναι η Περιφέρεια. Κυρία Δούρου, σε λίγο μαζί μας, γιατί κατεβαίνει και εκείνη. Πέρα στο δεύτερο γύρο. Άριστη, δηλαδή... Πήραμε πέντε... Δεν έχω ακούσει πάντως δήμαρχο να λέει τίποτα αρνητικό για τη Δούρου. Όχι, όντως, έχει βοηθήσει πολλούς δήμαρχους. Λοιπόν, επειδή είμαστε γουρλίδες και την προηγούμενη Παρασκευή την είχαμε εδώ την κυρία Δούρου. Ναι, σωστά. Έτσι, να το λέμε και τώρα... Με βάση αυτή τη συνεργασία πήραμε 5 εκατομμύρια για τις ασφαλτοστρώσεις που είναι σε εξέλιξη. Αλλά το κυριότερο που πρέπει να δοθεί στην κοινωνία είναι ότι υπεγράφει χτες η σύμβαση για τη μετακίνηση των πυλώνων οι οποίοι μεταφέρουν οι περιψηλοί τάσεις. Θα φύγουν δηλαδή, θα μεταφέρουν αλλού. Μετακινούνται σε άλλη διαδρομή. Μάλιστα. Δηλαδή στα απέναντι ψώματα για να βγουν από τον οικιστικό ιστό. Αυτό είναι συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Το χρηματοδοτεί η Περιφέρεια και το κάνει ο ΑΔΜΙΕ. Πολλοί δήμοι, κύριε Στεργίου, και πολλοί δήμαρχοι, πολλοί συναδελφοί σας λένε ότι στα προγράμματά τους ότι εμείς θέλουμε να αυξήσουμε το πράσινο. Το ακούσαμε χθες και από τους υποψηφίους του Πειραιά κτλ. Εσείς δεν έχετε ανάγκη. Το αυξάνει ο Θεός σε εμάς. Δόξα τω Θεώ. Επομένως, εφόσον δεν έχετε στην πρώτη σας. Έχει άλλα φοροκεφάλους, φωτιές, πυρκαγιές. Το πράσινο. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε μόλις ξαναεκλεγείτε? Γιατί είστε ήδη δήμαρχος. Κοιτάτε, τώρα όποιος εκλέγεται δήμαρχος, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να εξασφαλίσει δομή και λειτουργικότητα του Δήμου. Διότι μπορεί οργανωτικά, από τη μία μέρα δηλαδή. Οργανωτικά. Εμείς τώρα μετά από αυτή την εμπειρία και αυτή τη στρατιωτική μας διαδρομή καταλαβαίνετε ότι μπορεί να είμαστε λίγο σκληροί, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι θα εγκατασταθεί η καινούργια διακυβέρνηση κατά τον καλύτερο τρόπο. Κύριε Στεργίου, επειδή καλοκαίρια σε υψηλές θερμοκρασίες, μια περιοχή που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές, είμαστε έτοιμοι για την καλοκαιρινή περίοδο? Θεωρώ ότι φέτος... Ξέρετε, γιατί ακούμε διάφορα. Κύριε. Θεωρώ ότι φέτος δεν είμαστε έτοιμοι. Και δεν είμαστε έτοιμοι γιατί οι εκλογές, όσο και είναι μια απαραίτητη δημοκρατική διαδικασία, τραβάνε μερικά πράγματα προς τα πίσω. Έτσι έχουν λειτουργήσει και εδώ. Βέβαια, τα βασικά στοιχεία και οι αναγκαίες σκέψεις τόσο σε σώπο όσο και στο γίνανε και γίνονται, αλλά το θέμα είναι επί του πρακτέου να στελεχωθούν τα παρατηρητήρια και να λειτουργήσουν
τα τμήματα μέσα στο καμπάζι. Καλή επιτυχία, κύριε Δημαρχέ. Εγώ ευχαριστώ που με καλέσετε. Να είστε καλά. Άμα εκλεγείτε. Από τους πετυχημένους δημάρχους. Ναι, από τους πετυχημένους και τους αναγαπούν και οι δημότες. Εκεί το ξέρω. Να έρθετε στο γλέντι της Κυριακής άμα εκλεγούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Ευχαριστούμε. Θα έρθουμε. Θα έχει, θα έχει τίποτα. Μεζέ θα έχει. Έμπτη χωρί μεζέ. Αλλά λέω, ξέρω εγώ. Αφού ξέρει ότι είναι large. Είναι large, όντω. Και το κυριότερο είμαι σαρακατσάνο. Σαρακατσάνο. Καλύτεροι άνθρωποι είναι σαρακατσάνο. Το καλύτερο ψάρι για μα είναι το ψαρονέφτη. Το παϊδάκι. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, κύριε Στεργίου.